Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Χριστάκη. Είναι παθολόγος λοιμοξιολόγος, λέκτορ παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και αυτές, καλησπέρα σας, είναι μόνο κάποιες από τις ιδιότητές σας, διότι το βιογραφικό σας είναι μακροσκελέστατο και εντυπωσιακότατο. Χαρά μας να σας φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα όσα ακούμε τελευταία από τα χείλη κυρίως ξένων επιστημόνων σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αερογενούς μετάδοσης του κορονοϊού, κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι έχει κλείσει. Η απορία αυτή θεωρούσαμε ότι έχει καλυφθεί. Είναι όμως έτσι? Τι ισχύει τελικά? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι ο ιός μεταδίδεται με τα σταγονίδια. Αυτό το ξέρουμε. Και μέσω των σταγονιδίων μπορεί να μεταδοθεί και μέσω των επιφανειών. Τώρα, λόγω κάποιων μελετών οι οποίες έχουν βρει ότι μπορεί να υπάρχει παραμονή γενετικού υλικού του ιού, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι που ανοιχνεύουμε, στον αέρα μετά την παρόδο κάποιας ώρας, υπάρχει και η υποψία ότι μπορεί σε ειδικές συνθήκες, όπως είναι αυτές που παραδείγματος χάρη παράγεται αερόλυμα, όπως είναι όταν κάποιος κάνει εισπνεώμενα φάρμακα, όπως είναι όταν κάποιος διασωληνώνεται ή αποσωληνώνεται, σε αυτή την περίπτωση να ενδεχομένως να μπορεί να μεταδοθεί ο ιός και με τα μικρότερα σωματίδια και αερογενώς. Οπότε περισσότερο μάλλον πρόκειται για ένα φάσμα παρά για μία διχοτόμηση σταγονιδίων αερογενούς μετάδοση. Σίγουρα όμως η μετάδοση η κοινή είναι με τα σταγονίδια. Κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να μεταδοθεί και αερογενός. Δεν είναι όμως αυτές οι συνθήκες οι οποίες είναι οι συχνές που αναμένουμε. Επίσης δεν ξέρουμε αν αυτός ο ιός, το γενετικό υλικό όπως σας είπα, είναι και μεταδιδόσιμο, να το πω έτσι. Οπότε υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτηματικά. Mm-hmm. Λύστε μας επίσης μία απορία. Τελικώς όσοι έχουν κάνει εμβόλιο φυματίωσης προστατεύονται ή όχι? Ή αυτό περιορίζεται έτσι στην κατηγορία αστικός μύθος? Κοιτάξτε, ακριβώς υπάρχει μία... πώς να το πω, μια τώρα έτσι ένα ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό με τον BCG και θα σας εξηγήσω γιατί, αλλά σαφώς κάτι τέτοιο δεν είναι τεκμηριωμένο. Υπάρχουν δύο μελέτες αυτή τη στιγμή οι οποίες είναι υπό εξέλιξη για τη δοκιμή του εμβολίου BCG στην ενίσχυση στην ουσία της ανοσιακής απάντησης, γιατί αυτό κάνει αυτό το εμβόλιο, κάποιο είδους ανοσοτροποποίηση η οποία μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση του ιού. Επίσης υπήρξε μία μελέτη η οποία βέβαια ακόμα δεν έχει υποστεί κρίση, είναι απλά μια προδημοσίευση, η οποία δείξει ότι οι χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο που έχουν εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού με το BCG μπορεί να είχαν μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας, αλλά κάτι τέτοιο σαφώς δεν έχει τεκμηριωθεί. Θα είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσες οι μελέτες, γιατί το εμβόλιο αυτό έχει δοκιμαστεί και σε άλλες λοιμώξεις πέραν της φυματίωσης, ακριβώς για την ανοσοτροποποιητική του δράση, χωρίς όμως στις πλήστες των περιπτώσεων θεαματικά αποτελέσματα. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι αρκετά συχνά στη φαρέτρα των επιστημόνων όσον αφορά αντιμετώπιση και άλλων λοιμώξεων. Λοιπόν, να σας πάω λίγο και στο φάρμακο που έχει αντιοική δράση, τη Ρεμντεσιβίρη, αν το λέω σωστά. Ακούμε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες, ότι βρίσκονται, οι κλινικές μελέτες έχουν προχωρήσει πολύ και ότι σύντομα θα δούμε και τα αποτελέσματα. Ναι, το φάρμακο αυτό είχε αναπτυχθεί, είχε μελετηθεί για τον έμπολα και επειδή ακριβώς ένα φάρμακο το οποίο αναστέλει ένα ένζυμο που χρησιμοποιείται, την RNA πολυμεράση που χρησιμοποιείται και από τον ιό, τον νέο κορονοϊό, έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, είχε δώσει μάλλον ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε παρόμοιους κορονοϊούς στο εργαστήριο και αυτή τη στιγμή έχει δώσει κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε χρήση σε δοκιμή σε ασθενείς. Τα μέχρι τώρα δεδομένα όμως που έχουμε είναι περισσότερο από μελέτες παρατήρησης, όπου δόθηκε
σαν θεραπεία, να το πούμε, έκτακτης ανάγκης, σαν compassionate use. Και στη μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δεν υπήρχε άλλη ομάδα σύγκρισης. Οπότε, ναι, μεν είχαμε κάποια βελτίωση, δεν είχαμε όμως και ομάδα σύγκρισης. Σίγουρα όμως, επειδή είναι ένα αντιϊκό φάρμακο το οποίο μπορεί να έχει δράσεις και στο συγκεκριμένο ιό, περιμένουμε τα αποτελέσματα μεγαλύτερων μελετών, οι οποίες θα είναι αυτό που λέμε randomized trials, διπλά, τυφλά, τυχεοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες, που θα μας δώσουν και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο είναι περισσότερο το ζητούμενο με τα εμβόλια είναι αν θα είναι αποτελεσματικά. Πιστεύω εμβόλια θα καταφέρουμε να παράξουμε, απλά το στοίχημα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι. Σπάνε ένα εμβόλιο, ή μάλλον σε λίγες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, όπως παραδείγματος χάρη με τη γρήπη, δεν έχουμε 100% αποτελεσματικότητα. Οπότε εκεί θα είναι ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για να δούμε ποιο από όλα αυτά τα εμβόλια τελικά θα είναι αποτελεσματικό, μπορεί και περισσότερα από ένα, αλλά πιστεύω ότι εμβόλιο θα καταφέρουμε να έχουμε. Τώρα, αν θα είναι πριν από το 2021, προσωπικά το θεωρώ απομακρυσμένο. Θα ήθελα να πάμε στο κεφάλαιο της άρσης των μέτρων. Πώς πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Προοδευτικά προφανώς θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το καλό σενάριο, ποιο είναι το αρνητικό? Σαφώς πρέπει να συμβεί σταδιακά η αποκλιμάκωση, και πάντα θα άρουμε κάποιο μέτρο και στη συνέχεια θα παρακολουθούμε. Καταρχάς, για μένα πρέπει να περάσει η δοκιμασία του Πάσχα, πρέπει να σεβαστούμε τα μέτρα, να μην υπάρχουν μικρές μυστικεντρώσεις, να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων μετά τους εορτασμούς. Και αν φτάσουμε προς τα τέλη του Απριλίου σε ένα καλό σημείο, ώστε να έχουμε μικρό αριθμό νέων κρουσμάτων, και επίσης τα νοσοκομεία μας να είναι σε εκείνη την κατάσταση που θα είναι έτοιμα να δεχτούν νέα κρούσματα σε περίπτωση που έχουμε αύξηση, γιατί με τη χαλάρωση των μέτρων το πιθανότερο είναι να έχουμε μία αύξηση, θα πρέπει πολύ σιγά και σταδιακά να δούμε ποια είναι εκείνες οι μορφές της κοινωνικής, οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να αρχίσουν με πολύ πολύ στενή επιτήρηση και φυσικά με συνεχή ελέγχους για εντοπισμό πιθανών θετικών κρουσμάτων και την ειχνηλάτιση των επαφών, την απομόνωση των επιβεβαιωμένων κτλ. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει και αυτή αρκετές εβδομάδες σταδιακά. Και να μας δώσετε μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε αυτή τη στιγμή μια σχετικά σταθερή κατάσταση. Πήραμε και εμείς πολύ γρήγορα τα μέτρα. Ακολουθήσαμε την Ελλάδα. Τα πρώτα κρούσματα μας ήταν στις 9 Μαρτίου τα πρώτα κρούσματα, αλλά παρόλα αυτά πήραμε και εμείς τα μέτρα περίπου όταν τα πήρε και η Ελλάδα, αυστηρά μέτρα, μείωση των μετακινήσεων, κλείσανε τα αεροδρόμια. Οπότε έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε την επιδημία. Έχουμε ένα σύνολο περίπου 715 θετικών περιστατικών. Περίπου το 4% αυτών έχει νοσηλευτεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε γύρω στα 40 περιστατικά, εκ των οποίων τα 9, αν δεν κάνω λάθος, είναι διασωληνωμένα και τα 6 χρειάζονται μονάδα αυξημένης φροντίδας.